Εγώ θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είδα, και το ξέρω από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι έχουμε ετοιμάσει μια συνέντευξη. Μας μίλησε η Βέφα Αλεξιάδου. Η Βέφα Αλεξιάδου είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της τηλεοπτικής μου ζωής. Από την άποψη ότι συνεργαστήκαμε μαζί 10 χρόνια, αλλά τα χρόνια τα... Πώς να το πω, ειδικά τα πρώτα χρόνια ήταν για μένα τα πιο ουσιαστικά και σημαντικά, γιατί ήταν τα πρώτα χρόνια που έμαθα πώς είναι να είσαι ο πρώτος σε μια εκπομπή. Τι σημαίνει αυτό, ποιες είναι οι ευθύνες σου, να μάθεις, να κάνεις, τα πάντα όλα. Τα τελευταία πολλά χρόνια την έχω χάσει την κυρία Βέφα. Ομολογώ ότι κατά καιρούς είχα ακούσει κι εγώ όπως και εσείς κάποια μικρά παραπονάκια ή και όχι. Όμως, και μια και μου δίνεται ευκαιρία, γιατί θα μπούμε σε διαφημίσεις, θα έρθω μετά με το θέμα, με τους ανθρώπους που δουλεύουμε μαζί μέσα στην τηλεόραση, δεν σημαίνει, και να το ξέρετε αυτό, ότι κλείνοντας εδώ η εκπομπή όλοι μας, και δεν μιλάω για φέτος και για πριν 15 χρόνια και πριν από 10 χρόνια και πριν 30 χρόνια, δεν σημαίνει ότι όλοι όταν τελειώνει η εκπομπή πάλι είμαστε όλη μέρα μαζί. Γιατί ο καθένας έχει και την προσωπική του ζωή και ψάχνει να τη γεμίσει. Το χρόνο του με τους φίλους του, με τον άνθρωπό του ή με τα παιδιά του άμα έχει ή με την οικογένειά του, μαμά του, τον μπαμπά του. Θέλω να πω όλοι μας έχουμε μια κοινωνική ζωή, ρε παιδί μου. Και όταν δεν είμαστε μαζί μας στη δουλειά, με κάποιους ανθρώπους χανόμαστε. Όταν υπάρχει όμως μέσα σου κάτι και έχει γράψει, όταν τους βλέπεις, σε 2 χρόνια, σε 5 χρόνια, σε 7 χρόνια, νιώθεις πάντα συναισθήματα. Αλλά για να λέμε αλήθειες, μην νομίζετε, τουλάχιστον να μιλήσω εγώ με τους ανθρώπους που έχω συνεργαστεί. Δεν είχα ποτέ τα περιθώρια του χρόνου, εκτός από τότε που ήμουν ελεύθερη, άντε και τα πρώτα χρόνια του γάμου μου που είχα ένα παιδάκι, στο να βγαίνω έξω, είτε για φαγητό, είτε για διασκέδαση. Από εκεί και μετά είναι ένα ράλι αυτό που ζούμε στη ζωή μας και τρέχουμε όλοι. Νομίζω ότι είμαστε κολλητοί και ότι γίνονται κάτι. Δεν σημαίνει ότι με κάποιον έχεις κάτι, απλά πραγματικά δεν υπάρχει ο χρόνος. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, αν δεν είσαι ελεύθερος στη ζωή σου και έχεις υποχρεώσεις κι άλλες και είσαι και σε μια αλφα ηλικία, δυστυχώς δεν μένει ο χρόνος για προσωπικές επαφές.